Ψήφος εμπιστοσύνης στην διαζώσης εκπαίδευση, άκρατος ενθουσιασμός για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και προσαρμογή στα νέα μέτρα προφύλαξης είναι τα βασικά χαρακτηριστικά με τα οποία η νέα φοιτητική χρονιά τραβάει ήδη κουπί σε ομαλά νερά. Για του λόγου του αληθές, μια βόλτα μας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ήταν αρκετή για να μας πείσει ότι μετά και το πάγωμα της ακαδημαϊκής δραστηριότητας για σχεδόν 1,5 χρόνο, λόγω της πανδημίας, οι ρυθμοί τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και της φοιτητικής ζωής φαίνεται να έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα πραγματικά νιώθουμε ότι είμαστε στο Πανεπιστήμιο μετά από τόσο καιρό. Πολύ ενθουσιασμένος. Πολύ. Για πολύ. Πάει καλά. Ναι, είναι τέλεια. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Ομαλά, έχουμε λίγα κρούσματα από εδώ και από εκεί. Μια χαρά είναι τώρα, καλύτερα. Μόνο μάσκες και υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και rapid test να μην είχαμε και όλα τα άλλα καλά θα ήταν. Τι πρέπει να γίνει? Για τουλάχιστον οι φοιτητές να μην πληρώνουν τα rapid test. Ομαλά και με εμφανή ενθουσιασμό από πλευράς φοιτητών διεξάγεται η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 1,5 χρόνο μετά, όπου όλα είχαν παγώσει λόγω πανδημίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών φαίνεται πως καλοδέχεται τα διαζώσεις μαθήματα τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής τους ανάπτυξης και προοπτικής, καθώς είναι πιο διαδραστικά και ωφέλιμα σε αντίθεση με την στήρα τηλεκπαίδευση στην οποία αναγκάστηκαν για πάνω από έναν χρόνο. Διαζώσεις είναι πολύ καλύτερα, διότι έτσι μαθαίνεις καλύτερα και έχεις και μια επικοινωνία με τον καθηγητή και με τους συμφοιτητές σου, διότι συνεργάζεστε όλοι μαζί. Πολύ καλύτερο, γιατί η μεταδοτικότητα των καθηγητών φαίνεται. Οι μαθητές έχουν απορίες που λύνονται απευθείας μέσα στα αμφιθέατρα και στις τάξεις. Νομίζω από κοντά διαζώσεις, γιατί από την εκπαίδευση δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και δεν προσέχαμε κιόλας. Λίγο δύσκολα τα πράγματα, με τη μάσκα μας δυσκολεύει αυτή η μάσκα. Ναι, εντάξει. Από κοντά είναι όλα καλύτερα. Ναι, ναι. Γιατί τα καταλαβαίνεις πιο εύκολα και στα εξηγούν και πιο εύκολα, γιατί μπροστά από μία οθόνη δεν μπορείς να καταλάβεις και πολλά. Το πανεπιστήμιο μας προσπαθεί όσο το καλύτερο να διεξάγει όλο αυτό ομαλά. Συνηθίζουμε σιγά σιγά. Εντάξει, πάει μια χαρά. Ομαλά, ομαλά. Δεν... Εντάξει, όχι ότι έχουμε πατήσει και πολύ στο πανεπιστήμιο, αλλά κυλάει ομαλά. Αυτό είναι το καλό. Και η καθημερινή ζωή των φοιτητών όμως φαίνεται πως είναι στο ζενίθ με τους νέους να το απολαμβάνουν, τηρώντας παράλληλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνοι που είναι απρόσεχτοι. Είναι λίγο κουραστικά τα πράγματα, αλλά. Εντάξει, αν εμβολιαστεί κάποιος, το όχι θεωρώ. Ο έλεγχος σωστά γίνεται και μέχρι στιγμής όλα καλά. Δεν πάβει να είμαστε με μάσκες και με όλα αυτά τα μέτρα. Εντάξει, για το κοινό μας καλό. Εγώ προσωπικά είμαι εμβολιασμένος, οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα σε όλο αυτό. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι είναι με rapid και τα λοιπά. Είναι πολύ κουραστικό. Πάντως, 2 μήνες σχεδόν μετά την επίσημη έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, όλοι εύχονται να μην κλείσουν ξανά τα πανεπιστήμια και όλο αυτό που προσφάτως έζησαν να μείνει μια για πάντα στο παρελθόν.